Γεια σας, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Αφόρητη ζέστη σήμερα, αλλά εμείς αποφασίσαμε να φτιάξουμε φύλλο. Και μάλιστα χωριάτικο. Μεθυσμένο χωριάτικο φύλλο. Θα κάνουμε μία τυρόπιτα. Τα υλικά που θα χρειαστούμε... Τυροπιτίτσα. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι... Έχουμε εδώ και Yes Star. Λοιπόν, πάμε. Θέλουμε 800 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. 280 γραμμάρια νεράκι με 300, 280 με 300, σε θερμοκρασία δωματίου, τη βρύση δηλαδή. Το επόμενο που θα χρειαστούμε είναι 120 γραμμάρια τσίπουρο. Αχ, που είναι ο μεζές. Τα πιπερότα χρησιμοποιώ για μεζούρες πλέον, γι' αυτό το λέω μεθυσμένο χωριάτικο φύλλο. Και τη συνταγή την είχα δει σε ένα masterclass του Πάνου Ιωαννίδη. Λοιπόν, το τσιπουράκι, 60 γραμμάρια ελαιόλαδο και ξηρή μαγιά. Εγώ θα βάλω ένα φακελάκι. Όλα αυτά τα υλικά θα τα βάλουμε στο μίξερ, στο ζυμωτήριο. Μπορείτε να πλάσετε και μόνες σας άμα θέλετε, αλλά τα εργαλεία κάνουν το μάστορα και όπως είπαμε θα το βάλουμε στο ζυμωτήριο, στην κουζινομηχανή με τον γάντζο. Θα ξεκινήσουμε με μέτρια ταχύτητα. Είναι και η σοφούλα δίπλα μου. Σοφία μου, θα μου ρίξει σιγά σιγά το νεράκι. Σιγά σιγά. Μπράβο, σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Έτσι ώστε να αναμειχθούν όλα τα υλικά. Βέβαια, όταν έχεις και ένα μωρό εδώ σε άπο συντονίζει. Η μαγιά έπρεπε να μπει πιο πολύ. Όχι, Σοφία μου. Όχι, αγάπη μου. Όταν να ρίξουμε. Η μαγιά έπρεπε να μπει πιο πριν μαζί με το αλεύρι. Δεν πειράζει, θα ανακατευτεί. Και τώρα θα αυξήσουμε την ταχύτητα για να ενεργοποιηθεί η γλουτένη. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Και όταν βλέπουμε ότι μάζεψε όλη η ζύμη από τον κάδο του μίξερ, δίπλα βλέπετε και τη φανουρόπιτα, τη δεύτερη που κάνω. Φανουρόπιτα. Λοιπόν, φανουρόπιτα. Λοιπόν, εδώ είναι το ζυμαράκι μας και πάμε τώρα να το κάνουμε μπαλίτσα και να το μοιράσουμε. Θα κόψω και λίγο να παίξει μικρή. Λοιπόν, το ζυμαράκι μας θα το χωρίσουμε σε ίσα μέρη. 6 ίσα μέρη περίπου. Μπορείτε να τα ζυγίσετε αν θέλετε. Εγώ θα το κάνω με το μάτι. Και θα τα πλάσουμε πάλι μπαλίτσε. Ξεραθούν τα ζυμαράκια όσο ξεκουράζονται. Μια βρεγμένη πετσετούλα θα βάλουμε από πάνω. Και θα χρειαστούμε βέργα για αυτή τη δουλειά όταν θα ανοίξουμε τα φυλλαράκια. Αυτά κάνουν για δύο πίτες. Εμείς θα κάνουμε μία. Τα υπόλοιπα μπορούμε να τα βάλουμε κατάψυξη. Σε λίγο τα λέμε που θα ανοίξουμε το φύλλο. Λοιπόν, και συνεχίζουμε παιδιά, πώς είμαι έτσι, Θεέ μου φαίνεται η κούραση στο πρόσωπό μου. Συγχωράτε την εμφάνιση, αλλά εδώ κάνουμε συνταγή. Λοιπόν, ξεκουραστήκανε τα ζυμαράκια, γύρω στα 20 λεπτά. Και θέλω να λείψετε τον πάγκο σας με νεσεστέ για να μην κολλάει η βέργα. Και θα ανοίξουμε τώρα λεπτά φύλλα τα ζυμαράκια. Αυτό εδώ είναι της μερέντα στα βαζάκια. Τα βάζω στο ζεστό νερό με σαπουνάκι, αφαίρω την ετικέτα και τα χρησιμοποιώ με άλλους διάφορους τρόπους. Εδώ έχω βάλει μέσα νεσεστέ. Και ξεκινάμε με τη βέργα. Θα ανοίξουμε λεπτό φυλλαράκι. Όταν το ανοίξουμε, μετά θα τυλίξουμε το φύλλο πάνω στην βέργα. Για να γίνει λεπτό-λεπτό. Το πρώτο φυλλαράκι είναι έτοιμο, το ταψάκι που θα χρησιμοποιήσω είναι αυτό εδώ, το έχετε δει πρόσφατα και σε άλλο βιντεάκι. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε να ανοίξω και τα υπόλοιπα. Θα ανοίξω τρία φυλλαράκια, δύο κάτω και ένα πάνω θέλω για το είναι τυροπιτά μου. Τα άλλα τρία θα τα βάλω στην κατάψυξη για να κάνουμε μια στριφτή χορτόπιτα με τα ίδια ζυμαράκια.
Μη σας πω ότι ήδη λάδωσα και το ταψάκι και έβαλα μέσα το φιλαράκι να τα κάνω επί τόπου. Λάδωσα, έχω βάλει το φιλαράκι, το επόμενο θα μπει σε αντίθετη πλευρά για να καλυφθούν τα κενά και πάμε να συνεχίσουμε μαζί με τον ήχο του Black & Decker. Λοιπόν, πάμε για τη γέμιση, είναι 500 γραμμάρια φέτα, 250 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι, 2 αυγά ολόκληρα, θα βάλω πιπεράκι, θα βάλω δυόσμο και θα βάλω και κάτι τυριά που μου είχαν περισσέψει, που είναι διάφορα τυράκια εδώ πέρα, από αυτά εδώ, τι είναι, τα 4 τυριά τριμμένα, για να φεύγουν, οπότε να εκμεταλλευτούμε να το κάνουμε σιρόπιτα. Το πόσο χοντρό ή το πόσο λεπτό θέλετε το φύλλο εξαρτάται από εσάς και από το ταψάκι. Εμάς μας αρέσουν και τον Νικόλα του αρέσει έτσι να είναι πάρα πολύ λεπτό και να είναι πίτα, δηλαδή πίτα να είναι πίτα, να μην έχει πολύ όγκο. Οπότε βάλαμε τη γέμιση μας στα δύο φύλλα και τώρα φτιάχνω το καπάκι. Και αφού τη χαράξαμε, παιδιά, με ένα μαχαιράκι και πρόσθεσα και σουσαμάκι, θα τη βάλω στους 180 εγώ πάνω κάτω στην πρώτη τελευταία σκάλα του φούρνου και θα το παρακολουθώ. 45 λεπτά, αλλά είναι ανάλογα το φούρνο σας. Θα το παρακολουθώ, θα